Βρισκόμαστε στην κεντρική λεωφόρο του Μεσολογγίου που οδηγεί μέσα στην πόλη. Και εδώ είναι το στενό όπου στα 100 περίπου μέτρα είναι το σπίτι όπου διαμένει ο 50χρονος κατηγορούμενος. Αυτή λοιπόν είναι η πιο κοντινή κάδη απορριμμάτων από το σπίτι του. Είναι η κάδη που, όπως φέρεται να ισχυρίζεται ο ίδιος, πέταξε εκείνο το βράδυ τα απορρίμματα που συνέλεξε από τον καθαρισμό, το σχολαστικό καθαρισμό στο σπίτι του. Το ερώτημα βέβαια που παραμένει είναι όχι γιατί πέταξε τα σκουπίδια εδώ, αλλά τι πέταξε σε αυτούς τους κάδους απορριμμάτων. Στο σπίτι, εσείς με από ό,τι βλέπω μένετε ακριβώς απέναντι. Δίπλα. Ναι. Μένετε δίπλα ακριβώς. Εκείνο το βράδυ είδατε κίνηση, ακούσατε θόρυβο, τον είδατε ενδεχομένως να καθαρίζει. Όχι, ο Μάκης γενικά πολλές φορές γύριζε αργά ή έφυγε πρωί γιατί πήγαινε για κυνήγι. Ναι, ναι, ναι. Εκείνο το βράδυ τον είχατε δει εσείς. Όχι. Όχι, γενικά δεν έκανε φασαρία ώστε να ακούγεται. Mm-hmm. Σοκαριστήκαμε με όλο το γεγονός. Mm-hmm. Δεν είναι συνηθισμένο σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Πόσα χρόνια είστε γείτονες εδώ, το γνωρίζετε πόσα χρόνια? Τι, 4-5, τον έβλεπα, ερχόταν το πρωί, έφυγε το πρωί, ερχόταν το μεσημέρι και αυτό ήταν. Δηλαδή σαν να έρθει να φύγει το αυτοκίνητο εκεί, να τρώει, να κοιμάται, να ξαναπηγαίνει, αυτό δεν είχαμε. Το βράδυ γύρισε στο σπίτι και το καθάριζε μέσα στη νύχτα. Εσείς που μένετε ακριβώς δίπλα, το είδατε καθόλου? Πού να δω, πού να ξέρω. Δεν είδατε κάτι εκείνο το βράδυ να καθαρίζει κάτι, να κάνει? Όχι, όχι. Γιατί έβγαλε, όπως λέει, και σακούλες με σκουπίδια, τις φόρτωσε στο αυτοκίνητο και πήγε να τις πετάξει στον κάδο. Πέμπτη 4 Ιανουαρίου το βράδυ και μετά την υποτιθέμενη αποβίβαση του θύματος από το αυτοκίνητο του κατηγορούμενου, εκείνος, όπως δηλώνουν στους αστυνομικούς, επιστρέφει μέσα στο Μεσολόγγι και κινούμενος στην οδό Ναυπάκτου, φτάνοντας αυτό εδώ το σημείο, αντί να στρίψει δεξιά όπου στα 100 μέτρα βρίσκεται το σπίτι του, τι κάνει? Συνεχίζει ευθεία για λίγα μέτρα και στα φανάρια που βλέπετε στρίβει αριστερά στην οδό Μουστακλή με κατεύθυνση τη Λιμνοθάλασσα στην περιοχή των Λιωμένων. Αρχικά ο ίδιος είχε υποστηρίξει στους αστυνομικούς ότι επιστρέφοντας στην πόλη πήγε κατευθείαν στο μίνι μάρκετ. Πάμε όμως μαζί να δούμε τη διαδρομή που ακολούθησε εκείνο το βράδυ. Λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ. Μπαίνει λοιπόν με το αυτοκίνητό του εδώ στην οδό Μουστακλή και κατευθύνεται όλο ευθεία προς την περιοχή της Λιμνοθάλασσας, στα Λιώμενα, όπου είναι παράγκες στις οποίες διαμένουν αθήγανοι της περιοχής. Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει ότι στην περιοχή των Λιωμένων, όπου θα φτάσουμε τώρα, παραμένει για 11 λεπτά από τις 21.41 μέχρι τις 21.52. Δεξιά μας είναι η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Αριστερά επίσης βλέπετε ότι είναι καλαμιές, χωράφια.
υδροβιότοπος όλο εδώ, όπου θα μπορούσε οποιοδήποτε μέσα στο σκοτάδι, σε όποιο σημείο από εδώ και πέρα, να πετάξει αν ήθελε κάτι να ξεφορτωθεί, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει και στις ανακριτικές αρχές ο κατηγορούμενος, ότι ήρθε εδώ με το επιχείρημα ότι ήθελε να κάνει τη σωματική του ανάγκη. Ο δρόμος αυτός στην ευθεία συνεχίζει και φτάνει και περνάει μπροστά από τα ΤΕΗ του Μεσολογγίου. Ακούμε συνέχεια προβληματισμός από εδώ, αυτή είναι η κυνηγή. Ακούμε, χτυπά. Εκείνο το βράδυ ακούσατε κάτι, όχι, κάποιο όχι. Πυροβολισμό? Όχι, δεν άκουσα. Όταν ήρθαν εδώ οι αστυνομικοί δύο μέρες μετά, ναι. Τι είδατε και πού τους είδατε να ψάχνουν? Ναι, ψάχνανε από εδώ δεξιά, αριστερά, ψάχνανε, βάλανε τα σκυλιά από εκεί, τίποτα. Δεν βρήκανε τίποτα. Εκείνες τις μέρες, από την Πέμπτη το βράδυ μέχρι και την ημέρα που είδατε τους αστυνομικούς, έβρεχε, ήταν βροχερές μέρες? Ήταν βροχερές, ναι.